Έχεις πει ότι μετάνιωσες που δεν έκανες και δεύτερο παιδάκι. Και θα το λέω και είναι το μεγαλύτερο τίμημα που έχω πληρώσει και που πληρώνω. Γιατί ήθελα να έχω τρία παιδάκια, αλλά τη μετεδοξία μου την πλήρωσα. Έχεις μιλήσει και για τις πλαστικές. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Που έχω κάνει. Έχω κάνει στα μάγουλα γιατί είχα μεγάλη ακμή. Βέβαια δεν έχει φύγει όλο. Αλλά έχει φύγει τουλάχιστον το 70%, αλλά τώρα πλέον με αντέχω να με βλέπω και διόρθωσε και τη μύτη και λένε γιατί όχι. Εντάξει, είναι γλυκανάλατη τώρα, αλλά μ' αρέσει. Μύτη τι είχε, δεν θυμάμαι. Τίποτα. Μοτοδοξία που λέγαμε. Έμασε, παρακαλώ, και δεν μπορώ πια να αντέχω αυτούς που λένε είναι 50, είναι 60 και λέει ξέρετε, έχω πάρα πολύ καλό DNA. Εντάξει, ρε, για μην δελευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, δεν σου την έφυγαν γυναίκες παλαιότερα που είναι αθλήτρια. Όχι, και τώρα. Και τώρα που είμαι πιο γυναίκα, πιο BB-Bo όπως με είπαν. Λέω, με είπαν και BB-Bo ενώ μου έλεγαν, ξέρετε, με τα μπράτσα και τις ιστορίες που ήταν τελείως διαφορετική εικόνα, αλλά απαραίτητη για τη δουλειά που το ήθελα. Εργαλείο. Δουλειά ήταν το κορμί. Εντάξει. Καταρχήν, μπράβο τη που όρισε ο Κομπλεξάρη, τι είναι. Πολύ ωραία και συμπαθή έτσι πώ τα είπε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι έσκαγε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν την καλέσετε, θα σα πάντα ήταν έτσι. Δηλαδή, πάντα έλεγε. Καταρχήν, από κάτι. Πριν γίνει την περιφερειακή Θεσσαλονίκη, μίλαγε με και με ΣΕΙ. Τώρα το απέκτησε το Θεσσαλονικιώτικο το ίδιο. Εδώ και για να έχει πάει λίγο πάνω, μιλάει έτσι μετά. Η αλήθεια είναι ότι. Πάει λίγο στον παππού τη Πάσκα στη γιαγιά, τα Χριστούγεννα, καμιά καταργία. Μπαίνει, γυρίζει με και με ΣΕΙ. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι η Βούλα είχε ένα είδο αποθυμένο. Δηλαδή, αν τη θυμάστε σαν αθλήτρια, ήταν ρε παιδί πολύ πρατσωμένη. Ναι, και τις το λέγανε. Εγώ αντρώ κατάσταση. Ναι, και τώρα ξαφνικά είναι πολύ όντως σονσόν. Ρε παιδί μου, ξεφούσκωσε γιατί δεν κάνει την προπόνηση αυτή του πρωταθλητισμού. Ναι, της πάει πολύ ωραία. Μπράβο της που λέει ότι έκανα λόγο ακμής στο πρόσωπο. Και ακόμα αν δεις κάτι σημάδια, προφανώς είχε μεγάλο πρόβλημα. Κοίτα, η μύτη φαίνεται πολύ. Εμένα, συγγνώμη που σας λέω, μ' άρεσε με την προηγούμενη μύτη. Μα μου είπε δεν είχε κάτι μύτη. Θεωρώ ότι εδώ είναι λίγο σαν το Μάικλ Τζάκσον. Όχι, μου είπε δεν είχε κάτι μύτη μου. Δεν τη πάει, παιδί. Έγινε πολύ μικρή σε σχέση με το πρόσωπό τη. Είναι μια γυναίκα, δηλαδή θεωρώ ότι η μεγάλη μύτη σε έναν άνθρωπο που τον έχουμε ταυτίσει με τη μύτη αυτήν, είναι και λίγο η προσωπικότητά της. Αλλάζεις, αλλάζεις. Φέρπιν, εγώ τώρα ξέρω μια παρουσιάστρια που έχει κάνει τη μύτη της, αλλά την είχε κάνει στα πρώτα της χρόνια. Πολύ γνωστή παρουσιάστρια. Ναι. Την οποία την έχουμε συνδέσει με αυτή τη μύτη, οπότε δεν συνοχλεί. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, Γιώργο, και μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουμε και να σου πω, περίμενε, Γιώργο. Αυτή η μύτη που λες. Κάπου θα είμαι και θα λέω τη γνώμη μου. Ακόμα και σε ένα site, ακόμα και σε ένα site, εγώ τη γνώμη μου θα τη λέω. Κάτσε, εγώ θα πω τη γνώμη μου. Δικιά μα δεν είναι η μύτη. Άμα θέλουμε να την κάνουμε. Άμα δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Όταν κάνει κάτι δημόσια. Κρίνεσαι και δημόσια. Αυτή είναι η ζωή. Μα δεν έχει πρόβλημα η Βούλα. Μα δεν είπε ότι έχει πρόβλημα. Εγώ δεν το είπε, το έκανα από ματαιοδοξία. Απλά έγινε πάρα πολύ μικρή. Είπαμε ότι είναι κομπλεξάρη, ότι είναι γυναικάρο, ότι είναι αυτή η πρωτοδύναμη. Λέω ότι μ' άρεσε περισσότερο με ένα άλλη μύτη. Τι να κάνω τώρα. Νομίζω και στον εαυτό. Επιστρέφει πίσω η μύτη που κόβεται. Οι μύτε δεν πρέπει να αλλάξουν. Γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ. Δεν μεγαλώνει η μύτη. Μια μέρα που είχε πισό γαμότο δεν μεγαλώνει η μύτη. Δεν μεγαλώνει αυτό. Δεν έχει να βρεθεί ακόμα. Να σου βρει χόντρο να σου βγάλει τη μύτη πώ θα γίνει αυτό. Μόνο με μουτσούνα τη απόκριση. Γιατί α πούμε εσύ τώρα Γιώργο με άλλη μύτη θα σου άλλο. Γιατί έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε. Δεν κατάλαβες. Αυτό είναι μετά από πλαστική. Φαντάζομαι πως θα πρέπει. Να πάμε. Να έχει καλά, Μαρία μου, ντέμια γάνουμε ροδίο. Γιώργο, μην την κόψει τη μύτη. Τι. Πα